Καλή σας μέρα, κύριε Παναστάση. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Η ερώτηση είναι μία. Εάν, γιατί έρχεται και κριτική από πολλές πλευρές, εάν εσείς αισθάνεστε ικανοποιημένος από ό,τι συνέβη χθες, ενώ σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΚΕ, το οποίο έκανε τελικά την πορεία προς τα Αμερικανική Πρεσβεία, και για ποιο λόγο έγινε ό,τι έγινε μετά. Δηλαδή, για ποιο λόγο έπρεπε να συμβεί ό,τι συνέβη μετά, με επεισόδια, συγκρούσεις και τα σχετικά. Ναι. Καταρχάς, η πορεία στην Πρεσβεία δεν ήταν πορεία, ήταν μια στατική εκδήλωση. Και το απόγευμα αντίστοιχα έγινε εξίσου στατική η εκδήλωση, η οποία αν θέλετε χτυπήθηκε και βάναυσε από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στις δύο τις εκδηλώσεις έδειξε μια υπευθυνότητα λαμβάνοντας ακραία μέτρα ασφάλειας και υγείας, τα οποία ήταν απολύτως σύμφωνα με τις επιταγές της επιστημονικής κοινότητας, και δηλώνοντας με στην πράξη ότι υπήρχε η δυνατότητα να γίνει και η γιορτή με απόλυτη ασφάλεια και υποδειγματικά μέτρα, αλλά ταυτόχρονα να εκπορευθεί το μήνυμα της αντίστασης απέναντι στην κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό για αν θέλετε σαν αποτέλεσμα να ξεγυμνωθεί η υποκρισία της κυβέρνησης μέσα από τις απαγορεύσεις αυτών των μέτρων και η αποκάλυψη της πραγματικής επιδίωξης αυτής της απαγόρευσης, που δεν ήταν άλλη και από τον δεκαή πόθο της κυβέρνησης ο λαός να οδηγηθεί για άλλη μια φορά χειροπόδαρα δεμένος στη σφαγή του, πληρώνοντας για μια φορά ακόμη την κρίση αυτή την οποία βιώνει. Κύριε Παναστάση, έχω τουλάχιστον 30 ερωτήματα να σας κάνω, δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο, ένα-δύο αν μπορέσω. Ναι. Το πρώτο, υπήρξε μια απαγόρευση η οποία ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες, όπως λέει η κυβέρνηση, της δύσκολης περίοδου που διανύουμε με τον κορονοϊό. Οι δικοί σας οι οπαδοί πώς ακριβώς κινήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να κάνουν αυτή τη στατική εκδήλωση? Κινήθηκαν νόμιμα? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί μάθαμε ότι στείλανε SMS 1 ότι πάνε στο γιατρό. Και αντί για τον γιατρό κάνανε αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας. Αυτοί οι οποίοι ρωτούν, υποθέτω πως δεν είναι δική σας η ερώτηση, σας μεταφέρετε μέσω κάποιου... Όχι, κανείς δεν μου μεταφέρει τις ερωτήσεις μου. Είναι δική μου. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Υπάρχουν ερωτήματα, γι' αυτό με συγχωρείτε. Ήθελα να πω το εξής, ότι αυτή η ερώτηση μήπως ενέχει μέσα και το στοιχείο να τους κόψουμε και κάνα πρόστιμο και να ελέγξουμε... Είναι καθαρά αστυνομική... Είναι καθαρά αστυνομική ερώτηση, μάλιστα. Εγώ θα πω η εφαρμογή της νομιμότητας είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για άλλη μια φορά απέναντι σε μια δικαιολόγητη παράνομη και αυταρχική απαγόρευση, η οποία είχε πολιτικό στόχο, επέλεξε παίρνοντας ακραία μέτρα, ακόμα και αν θέλετε αντιδρώντας και μη πειθαρχώντας στην αστυνομική εντολή, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κοινωνία προχώρησε και κατέκτησε ό,τι κατέκτησε μέσα στη μακραίωνη ιστορία της, αντιδρώντας ακριβώς και απειθαρχώντας σε νόμο. Αν έρθει κάποιος και πει ότι η εξέλιξη της κοινωνίας στηρίχθηκε πάνω στην απόλυτη νομιμότητα, πραγματικά ζει σε άλλο κόσμο. Άρα λοιπόν, και όσοι κινήθηκαν και βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και όσοι κινήθηκαν και βρέθηκαν στην Πρεσβεία, εκείνο που είναι το σημαντικό είναι ότι παίρνανε μέτρα. Μέτρα τα οποία η κυβέρνηση εδώ και 9 μήνες αρνείται να πάρει. Με αποτέλεσμα αυτό το οποίο βιώνει καθημερινά ο ελληνικός λαός. 70 νεκρούς κάθε μέρα, εκατοντάδες διασωληνωμένοι και το καινούριο στοιχείο, το οποίο δεν είναι και τόσο καινούριο, αρχίζοντας να κάνει διαλογή σε ποιους θα βάλει στις μονάδες εργατικής ταυτίας. Αυτό που συνέβη το απόγευμα. Αυτό το γνωρίζετε και στην Κρήτη έγινε και σε άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν οι ευθύνες να ψαχθούν στην κυβέρνηση. Αυτό που συνέβη το απόγευμα, το μεσημέρι, εκεί στα Προπύλαια κλπ. Γιατί συνέβη, κύριε Παναστάση? Θα σας απαντήσω. Χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι,
συγκεντρώθηκαν και οι φωτογραφίες και τα βίντεο το αποκαλύπτουν αυτό, συγκεντρώθηκαν κάνοντας μια στατική συγκέντρωση απέχοντας ο ένας από τον άλλον 2 μέτρα με ένα πανό μπροστά. Δεν το διάβασα, σας το περιγράφω γιατί ήμουν μπροστά και μάλιστα ήμουν ένας από τους βουλευτές που χτυπήθηκε, βάναυσα στους αστυνομικούς γνωρίζοντας. Αυτό γιατί έπρεπε να γίνει αυτό. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό. Να σας απαντήσω πρώτα τι έγινε. Θα σας πω γιατί έγινε. Γιατί έπρεπε να γίνει. Και ενώ ήταν στατικά, ξαφνικά με εντολές, ήταν καθαρά εντεταλμένη η ενέργειά τους, τα ΜΑΤ όρμησαν μέσα στη συγκέντρωση, άρχισαν να χτυπούν πρώτα τους βουλευτές οι οποίοι βρίσκονταν μπροστά ενώ γνώριζαν την ιδιότητά τους και συλλαμβάνοντας χωρίς καμία αν θέλετε δικαιολογία ανθρώπους. Συνέλαβαν 4 σε πρώτη φάση εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή, 4 άτομα. Τον έναν του ενός του έσπασαν το κεφάλι, το αλλού του έβγαλαν τον νόμο. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να υπάρχει λόγος. Άνθρωπος με βγαλμένο τον νόμο, δεμένος χειροπέδες και πεταμένος σαν σακί τον δρόμο, αρνούνταν να καλέσουν ασθενοφόρο για να του δοθεί περίθαλψη. Μέσα από πιέσεις στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος αφέθηκαν ελεύθεροι. Όταν η πορεία λοιπόν του Κομμουνιστικού Κόμματος προχώρησε προς την Ομόνια μέσα από τον καταιγισμό των πυρομαχικών, τότε εφαρμόστηκε το δεύτερο σχέδιο, η δεύτερη εντολή, και συνέλαβαν πάνω από 100 άτομα, 70 οδηγήθηκαν στη Γαδά και άλλα 30-40 άτομα σε αστυνομικά τμήματα της Κυψέλης. Ναι. Δεν υπήρξε κανένας λόγος, καμία πρόκληση για να γίνει αυτό που το αυτή οποίο... Αυτή η κινητοποίηση, κύριε Παναστάση, τι νόημα είχε? Γιατί έπρεπε 1.500-2.000 άνθρωποι να βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας? Δηλαδή, κάνατε μία κινητοποίηση το πρωί, εντάξει, σας άφησε και η αστυνομία, ξεκάθαρα. Δηλαδή, τώρα δεν ήταν. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν θεωρώ ότι ήταν και τόσο μεγάλη, ας πούμε, πώς το πούμε, επιχειρησιακή ικανότητα, που δεν, ούτε η αστυνομία ήθελε να συγκρουστεί μαζί σας, ξεκάθαρα, και εσείς βέβαια κάνατε αυτή την εκδήλωση, την κινητοποίηση που θέλατε κλπ. Έγινε ωραία και καλά. Τώρα το μεσημέρι, γιατί έπρεπε να μαζευτούν 2.000 άνθρωποι να γίνει ο δεύτερος γύρος ήταν αυτός? Γιατί, τι νόημα είχε? Και ρωτώ, διότι ξέρετε τι, όλο αυτό το πράγμα δεν πείθει για τις προθέσεις, όχι μόνο τις δικές σας, εγώ θέλω να είμαι τίμιος, έτσι, τα έλεγα και το πρωί, ένθεν κακήθεν δεν πείθει για τις προθέσεις. Αλλά θέλω να ακούσω τη δική σας την άποψη, τη δική σας την πλευρά. Για τη δεύτερη, ναι, για τη δεύτερη συγκέντρωση. Ναι, ναι, για τη δεύτερη συγκέντρωση, για τη δεύτερη μιλώ, για τη δεύτερη, όχι την πρωινή. Ναι. Οι προθέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, δεν είναι ούτε οπαδικές, ούτε αν θέλετε η πρόθεσή του ήταν να κάνει ένα χάπινγκ. Αλλά τι ήτανε? Ήταν να δηλώσει, ναι, την αντίθεση του οργανωμένου λαϊκού κινήματος απέναντι στη λέλαπα των μέτρων τα οποία, μάλιστα, καθημερινά, ναι, μέσα στον κορονοϊό, μέσα στην πανδημία παίρνει η κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς θέλησε να κάνει και το απόγευμα. Όταν λοιπόν αυτές οι 2.000 άνθρωποι έβαλαν το πανό τους και παρατάχθηκαν στην Πανεπιστημίου, εκφράζοντας με συνθήματα την αντίθεσή τους σε αυτή την πολιτική, τότε λοιπόν η κυβέρνηση επέλεξε να τους τσακίσει με τη βία. Αυτή ήταν και τίποτε περισσότερο πραγματικά η πρόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος, να δηλώσει την αντίθεσή του απέναντι στα μέτρα τα οποία παίρνονται. Και τίποτε άλλο. Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις της κυβέρνησης, ή αν θέλετε του κυρίου Χρυσοχοίδη, ο οποίος παίρνει, ανέλαβε και την προσωπική ευθύνη αυτών των οποίων έγινε, βέβαια εμείς δεν στεκόμαστε τόσο στις δηλώσεις προσώπων αλλά στις πολιτικές που εκφράζουν, ναι, ναι. Όμως μέσα από αυτή την πρόθεση, μέσα από αυτή την δήλωση ανάληψης της προσωπικής ευθύνης, θέλουμε να πούμε ότι ο υπουργός είναι απολύτως ψεύτης και η στάση του είναι ταυτισμένη με την πολιτική της κυβέρνησης την οποία υπηρετεί και αυτός. Ναι. Τη δήλωση περί πολιτικής μαλακίας την σημερινή, συγγνώμη, πήγε 9 η ώρα, αλλά θέλω να το ακούσω. Επειδή υπόθηκε στη Βουλή από συνάδελφό σας, θεωρείτε ότι ήταν μια σωστή δήλωση? Κοιτάξτε να δείτε, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έναν καταιγισμό, ναι, ευδούς προπαγάνδας. Μάλιστα. Μπορείς να ρίξεις κανένα πινελίκι. Και αποκάλυψες
και αποκάλυψης της, των πραγματικών προθέσεων ενός κόμματος σαν της Ελληνικής Λύσης, το οποίο πραγματικά θέλει να καλύψει τον χώρο που άφησε η Χρυσή Αυγή, τότε υπάρχει ένταση. Μάλιστα. Αλλά πέρα από αυτό, αντί να στεκόμαστε σε μία λέξη που τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, είναι υποκρισία. Ναι. Είναι υποκρισία να κοιτάμε την λέξη και να μην κοιτάμε τα αποτελέσματα. Αν λοιπόν αυτό το οποίο, την λέξη την οποία είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος χθες στη Βουλή, χαρακτηρίζεται, τότε πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την πολιτική της κυβέρνησης ή οτιδήποτε άλλο. Άρα μην κρυβόμαστε πίσω από σεμνοτυφίες και από υποκρισίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.